θετικά ήταν τα αντανακλαστικά του συνόλου των κομμάτων μετά τις συνέντες της Προεδρικής Εξαγγελίας για τα μέτρα ανάπτυξης και αναχέτησης της αναδικίας και στρέφουν πλέον την προσοχή στην υλοποίηση του φιλόδοξου, όπως το χαρακτηρίζουν, και του μέτρου. Από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού, με επίσημη δήλωση, χαιρετίζει τα μέτρα και προσδοκεί στη σύντομη υλοποίησή του. Θα σταθούμε δίπλα στην κυβέρνηση αυτή τη δύσκολη ώρα και καλούμε όλους να συνδράμουμε ενωμένοι και ομόθυμοι στον κοινό στόχο, η τοποθέτηση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Από πλευράς Αγγέλ, δήλωσε του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Γιώργου Λουκαΐδη, ο οποίος αποτίμησε θετικά τα κόμματα, ωστόσο είπε ότι πολλά αφορούν μέτρα που άπτονται προηγούμενων σχεδίων. Από πλευράς Δίκο, ο πρόεδρος του κόμματος Μάριος Καρογιάν υποσχέθηκε ρήξη με την γραφειοκρατία για άμεση λύση του πακέτου μέτρων και ζήτησε να αποδεχθούν φαινόμενα λαϊκισμού, δημαγωγίας, αιμονής στις και σε συμπεριφορές μικροπρεπούς και μικροπολιτικής νοοτροπίας. Ο Μίσο περίπου και η ευέκλεια του Προέδρου της Γιαννάκη Ομήρου προς την ορθή κατεύθυνση χαρακτήριζε το πακέτο μέτρων και είπε ότι είναι χρέος να σήμερα μέσα από συνθήκες εθνικής ομοψηφίας και εθνικής λαϊκής ενότητας να διαμορφωθεί πρόγραμμα εξόδου από τα δεσμά της Τρόικα. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κόμματος δηλώσεις έκαμε εκπρόσωπος τύπου Μιχάλης Γιουργάλας, ο οποίος ανέφερε ότι θα στηρίξουν την προσπάθεια του Πρόεδρου και της κυβέρνησης για αναστροφή του κύκλου της ύφεσης σε κύκλο βιώσιμης ανάπτυξης. Είμαστε πεπισμένοι ότι για να αφήσουμε οριστικά πίσω την ύφεση και τα προβλήματα δεν υπάρχει μαγικός τρόπος, αλλά θα γίνει σκληρή δουλειά, αποφασιστικότητα και τόλμη.